Είναι Πέμπτη. Αυτό γιατί έχουμε ένα θεματάκι. Καλησπέρα, είναι Πέμπτη. Είναι η κουβή ταξιδεύοντα στον κόσμο με τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Και όπως έχετε ενημερωθεί, αγαπητοί φίλοι κρατές και φίλοι της εκπομπής, το θέμα μας είναι η παρουσίαση του Φουκιδίδη Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Αλίμου, καλεσμένου στον κύριο Παλιέρο Κωνσταντίνο, πρόεδρο ΔΟΣΟΥ του ΠΟΑ και εντεταλμένο σύμβουλο Δημοτικής Συγκοινωνίας. Καλησπέρα σας. Και μαζί μας επίσης είναι ο κύριος Αλβανός Νίκος, αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Εποπτείας Λειτουργίας των Χώρων Άφλησης του ΠΟΑ. Αν τα λέω σωστά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και εμένα. Θα ζητήσω μόνο λίγο κοντά στα μικρόφωνα. Θα μας βάλουν τις φωτιές ότι δεν ακουγόσαστε καλά. Και θα έχουμε καλά. Θέμα. Να πούμε μια καλησπέρα στον αγαπητό του. Ελπίζουμε να μας παρακολουθεί και αν δεν μας παρακολουθεί θα μας δει μετά που... πρόγονο. Από τρία πρόσωπα. Ο Δημαλίμου, ο αθλητικός οργανισμός πάλι του Δημαλίμου και το αθλητικό κέντρο του Δήμου, τα οποία συγχωνεύτηκαν σε νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου τον Απρίλιο του 2011. Και από τότε υπάρχει ο λεγόμενος ΣΟΠΑ, Θουκυδίδης Πολιτικός Οργανισμός Αλίμου. Ειλικρινά δεν το ήξερα το ιστορικό γεγονός. Και λέω και ξαναλέω από την εκπομπή ότι πάντα όταν παρουσιάζουμε ένα θέμα καλούμε τους πιο γνώστες του θέματος και μαθαίνουμε συνεχώς και μερικές φορές μέσα από τις εκπομπές λίγο ψηλώνουμε. Και από τη γνώση και από κάποιες εκπομπές που έχουν γίνει σε θέματα κοινωνικής προσφοράς. Θα διαπιστώσετε ότι και πολλά πολιτιστικά σωματεία στον Άλυμο χρησιμοποιούν το, και αθλητικά, χρησιμοποιούν το Θουκυδίδιος κτλ. Στο σύλλογό τους. Πολλά, πολλά αθλητικά. Το τιμούμε τον πρόγονό μας. Δεν μένει παρά να θα πω ιδέα τώρα. Μπορεί να το κάνετε κιόλας. Εγώ εδώ είμαι λίγο πειραχτήρι, να ξέρετε. Να γίνουν τα Θουκυδίδια. Ναι. Μας συντριγκάρετε τώρα και είναι μια... Συντριγκάρω και επειδή ξέρω ότι κάτι τέτοιο αρέσουν στο Δήμαρχο, είναι πρόταση και προς το Δήμαρχο και προς εσάς τα Θουκυδίδια. Είναι μια πολύ, πολύ, πολύ καλή πρόταση. Μου δίνετε πολύ ωραία πάσα, γι' αυτό το λέω. Μπορούμε να το δούμε και μας έχει ήδη απασχολήσει. Θα δούμε πώς αυτό θα μπορέσουμε υπήρχε, να το δούμε. Υπήρχε, γίνει κάποια και μάλιστα θα ξεκινήσει μέσα από τα σχολιά. Δηλαδή ιστορία, παιχνίδι θησαύρου, έτσι. Και μετά θα πούμε και άλλα. Θα το συνδέσω με κάτι που είχαμε πει πριν ξεκινήσουμε στο κομμάτι του πολιτισμού. Βεβαίως. Και της ιστορίας. Εμείς ήδη οτιδήποτε έχει να κάνει με το πολιτισμό, ο πρώτος μας πάντα στόχος είναι τα σχολεία. Γιατί αν δεν ξεκινήσουμε από τα σχολεία, βέβαια, δεν κάνουμε τίποτα. Από εκεί πάντα ξεκινάμε οτιδήποτε είναι. Είναι οι αυριανοί πολίτες. Πολύ ωραία.
Να μιλήσουμε λίγο για την οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού Πολιτισμού. Βεβαίως. Να μας λίγο εξηγήσετε πώς είναι η οργάνωση, πόσα τμήματα υπάρχουν, πόσα άτομα απασχολούνται, πόσο ανταποκρίνεται ο κόσμος γενικότερα. Ναι. Στο οργανωτικό κομμάτι εργαζόμενοι είναι περίπου, είναι γύρω στους 12, 10 με 12 εργαζόμενοι. Έχουμε, γιατί πρέπει να υποστηρίξουμε τηλεφωνικά, γραμματιακά, έχουμε το λογιστικό τμήμα, έχουμε τη βιβλιοθήκη που είναι μέσα στον οργανισμό. Λοιπόν, προσπαθούμε και βρίσκουμε δράσεις που να τραβάνε το κοινό, να ενδιαφέρεται στα πλαίσια που μπορούμε, δραστηριότητες που να ενδιαφέρουν τον κόσμο. Και βλέπω ότι κάθε χρόνο βλέπουμε αν κάποιο πρόγραμμα δεν τραβάει, προσπαθούμε να βρούμε κάτι άλλο. Πάντα κύριος στόχος μας είναι οι δημότες. Να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, το τμήμα της γυμναστικής, οι πιλάτες, που είναι και της μόδας τώρα τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα τμήμα που συνέχεια δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις θέση. Είναι πάντα τραβάει. Φαντάζομαι αυτό. Τραβάει. Όπως επίσης και το τμήμα της φωτογραφίας, που έχουμε έναν εξαιρετικό δάσκαλο, που είναι και αντιπρόεδρος στους γιατρούς του κόσμου, κύριος Γιαννακόπουλος. Τι καλησπέρα. Είναι διαφήμιση για το Δήμο μας, για το ΘΟΠΑ. Και είναι το τμήμα του πάντα γεμάτα. Καθώς και όλα τα υπόλοιπα τμήματα. Υπάρχει τρομερή ζήτηση και δίψα από τον κόσμο. Θέλει ο κόσμος. Συγγνώμη, διαβάζοντας, είδα πάρα πολλά τμήματα που μια μικρή αναφορά θα κάνουμε, γιατί είναι πάρα πολλά. Και λέω, μα πόσος κόσμος απασχολείται. Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση. Και έτσι να δώσουμε και ένα στίγμα τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος αλλά και ο οργανισμός σε σύγκριση, συγγνώμη θα το πω τώρα, ας με συγχωρήσουν οι άλλοι Δήμοι, του μεγέθους προσφοράς που έχετε σε σύγκριση με άλλους Δήμους. Ναι, κοιτάξτε, και ας μην με παρεξηγήσουν οι όμορφοι Δήμοι. Κοιτάξτε, κανένας Δήμος καταρχήν δεν μπορεί να είναι φωτοαντίγραφο άλλου Δήμου. Βέβαια. Κάποιοι Δήμοι κάνουν κάποιες άλλες δράσεις, ναι. Κάποιοι άλλοι κάνουν κάποιες άλλες. Τους τιμούμε τους Δήμους όλους και τους συναδέλφους οι οποίοι ασχολούνται. Βέβαια. Εγώ να σας πω απλά, επειδή λέτε πόσα άτομα, κοιτάξτε να δείτε, κάθε χρόνο πάνω από 1.000 δημότες απασχολούνται στα πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα του Δήμου Αλίμου. Πάνω από 1.000 δημότες. Αρκεί να σας πω ότι έχουμε περίπου 50 τμήματα, όχι με διαφορετικές δράσεις, αλλά ας πούμε ένα τμήμα πιλάτες μπορεί να έχει ηλικιακές ομάδες διάφορες, το τμήμα γυμναστικής διάφορες, το θεατρικό μας τμήμα διάφορες. Είναι τμήματα για τα οποία είμαστε περήφανοι, ένα και από αυτά είναι και το θεατρικό τμήμα, πέρα από το τμήμα φωτογραφίας, να τα λέμε για αυτά. Λοιπόν, και βέβαια και το κολυμβητήριο, που εκεί υπάρχουν άλλες δράσεις πάλι. Aqua aerobic, παιδικό aerobic και πάει λέγοντας τι να πρωτοπούμε. Αυτά τώρα ίσως είναι αξιόλογο να το πούμε, ότι παρότι είχαμε 2 χρόνια την πανδημία και όλα αυτά έπαθαν μια πολύ μεγάλη καθίσταση, διότι δεν μπορούσε ο κόσμος να τα παρακολουθήσει λόγω υγειονομικών πρωτοκόλων, αλλά δεν μπορούσαμε και εμείς να τα αναπτύξουμε. Πάλι το αγκάλιασε ο κόσμος φέτος, δηλαδή που ήταν η επόμενη χρονιά που μπορέσαμε να λειτουργήσουμε, πάλι αγκάλιασε ο κόσμος. Αρχίζει να μας βοηθάει και λίγο η δυνατότητα και τα μέτρα, και το έχει ανάγκη ο κόσμος να βγει, να πάρει ανάσα. Ακριβώς. Από αυτό νομίζω ξεκινάει. Και να πω κάτι, ότι και στην πανδημία, όλο αυτό που ζήσαμε, προσπαθήσαμε και με live streaming και βίντεο μαθήματα να κρατήσουμε σε επαφή τον κόσμο, να μην χαθεί αυτή η επαφή. Όπως επίσης και κάναμε και ψυχαγωγικά βίντεο από τους δασκάλους προς τους μαθητές. Και έτσι κρατήθηκε αυτή η επαφή. Έστω και με αυτόν τον τρόπο. Δεν χάθηκε το κομμάτι επαφής. Πολύ ενδιαφέρον. Και ιδιαίτερα το να κρατάς με αυτόν τον τρόπο τους νέους, γιατί πραγματικά ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τα μικρά, αλλά και για τους εφήβους
η όλη αυτή η περιπέτεια, κατάσταση, ναι, ναι, όπως και να την ονομάσουμε, η πανδημία. Μέχρι που ακούμε στα βελτία ειδήσεων, η γενιά θα χαρακτηριστεί η γενιά της πανδημίας. Mm-hmm. Θα το λέμε μετά από χρόνια, θα λέμε η γενιά της πανδημίας. Έτσι ακριβώς. Και σε όλους τους Δήμους και σε εσάς, μπράβο που και με αυτόν τον τρόπο προσπαθήσετε να έχετε μια επαφή με τους δημότες και ιδιαίτερα με τους νέους. Είναι άξιο συγχαρητηρίων. Πραγματικά φαντάζομαι ήταν μια ανάσα και πρέπει να πήρατε και τα αντίστοιχα μηνύματα. Μια διέξοδος. Διέξοδος. Η κυριολεξία. Τώρα, αν μου επιτρέπεις, Κώστα, και τον Παναγιώτη, να πούμε ότι τελικώς δεν είναι και όλα μια τύχη. Θα πω το εξής, ότι από την ώρα που η Διοίκηση Κονδύλι ανέλαβε το Δήμο, έχουν γίνει σχεδόν καινούργιοι όλοι οι αθλητικοί χώροι, με αποτέλεσμα αυτά να είναι ελκυστικά. Δηλαδή έχουμε δύο γήπεδα ποδοσφαίρου, τα οποία έχουν εξ αρχής αναγεννηθεί. Τόσο από το τερέν τους, στο γήπεδο, στο πρώτο γυμναστήριο Αλίμου, έχει γίνει τώρα νέο ταρτάν για να τρέχει ο κόσμος. Το κολυμβητήριο έχει σχεδόν αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου μηχανολογικός εξοπλισμός, με ηλεκτρονικές χλωριώσεις, με πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να πω ότι θα πρέπει να δουλέψεις πάνω στις υποδομές για να είναι ελκυστική η χώρα σου και να έρθει. Και να έχεις το προϊόν. Yeah. Γιατί αν έχεις το προϊόν ελκυστικό, πόσο. Και όταν έχεις και ένα δήμαρχο με πολύ μεράκι. Και με πολύ όρεξη. Πολύ όρεξη. Πολύ όρεξη. Πολύ όρεξη. Έχουν περάσει 8 χρόνια και είναι σαν να έχει αναλάβει από χθες. Δεν σταματάει. Στην κυριολεξία. Και εγώ μαθαίνω ότι συνέχεια όλο κάτι δημιουργείται, κάτι φτιάχνεται σε υποδομές και ευχάριστα θα έλεγα ότι ευχάριστε τους συνδημότες σας. Προσπαθούμε πάντα. Δεν είναι το ρεπορτάζ αυτό λέει. Πριν μιλήσουμε τις προηγούμενες μέρες, εγώ έκανα τη δικιά μου έρευνα και πραγματικά άλλοι είναι, θα μιλήσω ο Δήμος Αλίμου και τα πολιτιστικά, δουλεύουνε. Οι λέξεις είναι δουλεύουνε. Είναι αλήθεια, τώρα ο πρόεδρος του Θοπά, ο Κώστας, έχει και την εικόνα και την χαρά να εγκαινιάσουμε τώρα σε λίγες μέρες και την εξέδρα τη σκεπαστή στο γήπεδο των Τραχώνων, δηλαδή στο Α και στο γνωστό. Σκεπαστή. Σε ένα γήπεδο που δεν υπήρχε καν. Βγάζουμε ειδήσεις τώρα. Ναι, βγάζετε ειδήσεις. Σε λίγες μέρες θα γίνει και αυτό. Είναι έτοιμη, δηλαδή παραδόθηκε στην ουσία. Αν παραδοθεί συνολικά το έργο και θα γίνει και αυτό. Θέλω να πω ότι δεν ησυχάζει ούτε ο Δήμαρχος ούτε οι επιτελείς του. Έχουμε όμως και ένα προγραμματισμό για το νέο έτος. Γιατί μου είπατε ότι έγινε μια προσπάθεια τα 2 χρόνια μέσω του διαδικτύου να υπάρχει μια έτσι επαφή και το κομμάτι της ψυχολογίας αλλά και της ενημέρωσης και της γνώσεων. 2022. Ευχόμαστε τα καλύτερα σε όλους. Καλή ελευθεριά. Σιγά σιγά. Μακάρι. Το λέω συνέχεια το μικρόφωνο. Μακάρι, μακάρι. Το λέω αυτό γιατί βλέπω σε όλη την Ελλάδα, αλλά και δίπλα από τους όμορους δήμους, δειλά-δειλά να προετοιμάζονται για κάποιες εκδηλώσεις, να ξαναπαναπροσδιορίζουν τα προγράμματα που είχαν λίγο μείνει πίσω λόγω της πανδημίας. Εδώ πού βρισκόμαστε? Ποιο είναι το σκεπτικό, το βασικό? Εδώ, όπως σας είπα, δεν έχουμε καθίσει λεπτό. Έχουμε ήδη. Και αν ας πούμε, συγγνώμη που για να ολοκληρώσω, για να σας δώσω το βήμα να μιλήσετε ελεύθερα. Εάν δηλαδή υπάρχουν περίοδοι στο 12μηνο, να μας εξηγήσετε, που όλο δηλαδή το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο μέχρι τον Ιούνιο κάτι πρόκειται να συμβεί. Κάτι λέγαμε πριν. Παραδείγματος χάρη, είτε με τα σχολεία, είτε. Βεβαίως. Ή προς το Σεπτέμβριο, γιατί συνήθως οι Δήμοι μετά τον Αύγουστο με πολιτιστικούς ή όχι και τα λοιπά, κάτι διοργανώνουν. Δίνω ένα παράδειγμα. Θα τα πούμε, να λύσουμε. Λοιπόν, έχουμε σε λίγες... Και να ενημερώσουμε και τους δημότες, είναι μια ευκαιρία.
Όχι μόνο δημότες και τους κατοίκους. Και τους κατοίκους και όλο το εντέρδιο. Τους κατοίκους τους αγαπάμε όλους. Λοιπόν, έχουμε σε λίγο καιρό ξεκινάει... Όλοι μαζί στον Άλυμο θα λέμε. Ξεκινάει το καλοκαιρινό του ΚΑΠ για τα παιδιά των εργαζομένων. Είναι ένα πρόβλημα που το τρέχουμε τα τελευταία χρόνια. Απασχολούμε τα παιδιά με δασκάλους στα σχολεία, δημιουργικά. Αξιοποιούμε το χρόνο, δεν τα μαζεύουμε απλά. Με διάφορες δραστηριότητες, αθλητικές, πολιτιστικές, να μπορεί και οι γονείς που εργάζονται να ξέρουν ότι μπορούν να αφήσουν κάπου το παιδί τους. Και πάει πάρα πολύ καλά και το ζητάει ο κόσμος. Ήδη έχει ξεκινήσει από πριν από το Πάσχα τηλέφωνα προς τον αθλητικό οργανισμό του Δήμου και ρωτάνε, θα ξεκινήσει φέτος? Και η απάντηση είναι... Και βέβαια θα ξεκινήσει. Και δεν θα ξεκινήσει. Και θα το οργανώσουμε πάρα πολύ καλά. Κάθε χρόνο κοιτάμε και το ανεβάζουμε. Και το θα ρωτήσω εγώ, πότε θα ξεκινήσουν οι εγγραφές? Βεβαίως. Από 20 το μήνα, από 20 Μαΐου θα ξεκινήσουμε. Πολύ ωραία. Να σας δίνω και μια είδηση τώρα. Σήμερα σας είπα, θα έχουμε ειδήσεις πολλές. Λαβράκια, λαβράκια. Θα βγάλουμε και αφίσα, θα ενημερώσουμε και τον κόσμο. Όλα. Να μπορέσουν να τους φύγει αυτό το άγχος. Από 20 του μηνός λοιπόν θα ξεκινήσουν οι εγγραφές και στα μέσα του 20 Ιουνίου, 20 Ιουνίου, 20 Ιουνίου. Ξεκινάει το πρόγραμμα διάρκειας 6 εβδομάδων. Ορίζεται σε περιόδους για να μπορεί... 6 εβδομαδιαίες περίοδους. Πάρα πολύ ωραία. Ηλικιακά είναι μέχρι τι ηλικίες? Από 4 μέχρι 12 ετών. Είναι αυτές οι ηλικίες που δεν μπορεί να τα αφήσει μόνα του. Αν δεν έχεις παππούγια, γιατί κάνεις? Και εντάξει. Είναι πολύ, είναι πολύ σημαντικό. Να διευκολύνουμε και τους δημότες, είναι τους κατοίκους. Βέβαια. Να πούμε, Παναγίτη, αν μου επιτρέπεις, βεβαίως. Και συμπληρωματικά, είπε ο Κώστας ότι κάθε χρόνο, και όντως έτσι είναι, κάθε χρόνο κοιτάμε, πέρα από το ότι να κάνουμε κάτι καλύτερο, να αυτοβελτιωνόμαστε. Δηλαδή, πάντα θα υπάρχουν κενά που θα διαπιστώνουμε από την προηγούμενη χρονιά και προσπαθούμε να τα καλύψουμε την επόμενη. Φέτος έχουμε αποφασίσει να κάνουμε και ένα μικρό κομμάτι, το οποίο θα το ονομάσουμε Book Camp, το οποίο θα είναι σε ένα σχολείο και θα ασχολείται περισσότερο με τα παιδιά που έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ας πούμε, στο βιβλίο. Και είτε αυτό είναι παιδικό βιβλίο, είτε είναι πιο προχωρημένο βιβλίο, με συγχωρείτε. Και θα έχουμε και μία-δύο από τα group, ας πούμε, το οποίο θα είναι πιο πολύ αθλητικό. Που και εκεί να καλύψουμε μία μερίδα παιδιών τα οποία έχουν την διάθεση, την έφεση σε πιο αθλητικές δραστηριότητες, και τα άλλα δύο θα είναι τα άλλα δύο γκρουπ, ας πούμε, θα είναι ουσιαστικά, έχουμε 5 γκρουπ να σας δώσω να καταλάβετε. Πάλι πρωτοτυπείτε. Πάλι, ναι. Πάλι πρωτοτυπούμε. Να ευχαριστήσουμε όχι μόνο το γονέα που θα δίνει κάποιο το παιδί, αλλά και το ίδιο το παιδί να αποκτά ενδιαφέρον και να θέλει να... Εγώ θα συμπληρώσω και τους συνεργάτες σας που συμμετέχουν. Ναι, ναι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία. Δηλαδή, και τώρα πάνω στο αντικείμενο. Κοντεύουμε τώρα σχεδόν 18 χρόνια, αν δεν με γελάει η μνήμη μου, γιατί περνάνε τα χρόνια και γυρνάμε. Αν δεν με γελάει η μνήμη μου, λοιπόν, είναι ο 18ος χρόνος που γίνεται αυτή η δράση, η καλοκαιρινή, η δημιουργική απασχόληση των παιδιών. Πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε και άλλες δραστηριότητες. Να συνεχίσουμε όμως, γιατί εγώ ξέρω ότι αν ξεκινήσουμε και συζητάμε, γιατί ίσα που απλώς είπαμε μόνο για τις 20 του μηνός τώρα. Δεν είπαμε ακόμη. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε προγραμματισμένο στο κολυμπητήριο του Δήμου μας, το οποίο είναι πραγματικά ένα στολίδι. Εδώ έχω μια πορεία. Συγγνώμη. Όσες θέλετε. Έχω μια πορεία. Είναι μια ευκαιρία. Να πούμε κάτι, γιατί έχουμε κάνει σε παλιότερες εκπομπές. Είμαστε η χώρα που έχουμε τη μεγαλύτερη ακτογραμμή, τις περισσότερες θάλασσες και τους περισσότερους πνιγμούς. Σε αυτό το κομμάτι υπάρχει κάποια ευαισθησία από πλευράς του Δήμου στο κομμάτι της εκμάθησης για το κολύμπι? Είναι μια ευκαιρία, γιατί έχετε κολυμπητήριο. Η παραλία είναι κοντά. Και είναι μια ευκαιρία για τα σχολιά, για τα παιδιά, να μάθουμε να κολυμπάμε. Να επιβιώσουμε, μην πνιγούμε. Έχουμε τόσους πνιγμούς. Και σε αυτό έχω να σας απαντήσω ότι έχουμε τμήματα για όλες τις ηλικίες, ακόμα και βρέφη. Έχουμε την παιδική την πισίνα, δίπλα
στην πισίνα την κανονική, υπάρχει και η παιδική, η baby πισίνα, η οποία είναι για βρέφη, ώστε να αρχίσουν να ξεκυώνονται με την πισίνα, με το νερό και με τις δασκάλες τους. Πολύ σημαντικό. Να μαθαίνουν να κολυμπάνε, να μαθαίνουν να γυμνάζονται και να μπας και καταφέρουμε και αλλάξουν όλα αυτό. Τη φιλοσοφία, ναι. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, στο κολυμβητήριό μας επίσης έχουμε για τον, άλλο, για τον επόμενο μήνα τις δελφινομαχίες. Είναι ένας θεσμός που είναι εδώ και χρόνια το έχουμε. Είναι προγραμματισμένος ετήσιος. Είναι τον άλλο μήνα. Τον άλλο μήνα δηλαδή, ραντεβού στο κολυμβητήριο του Αλίμου, οι περίφημες δελφινομαχίες. Όπου η διάρκεια... Είναι μία-δύο μέρες στις δελφινομαχίες, δεν είναι, αλλά υπάρχει τεράστια συμμετοχή. Πολύ μεγάλη συμμετοχή. Μιλάμε τώρα για γύρω στα 500-600 αθλητές. Ναι. Να κάνω μια παρένθεση. Πώς επικοινωνεί ο κόσμος μαζί σας, με ποιον τρόπο ή με ποιους τους τρόπους? Καταρχήν, ο πλέον διαδεδομένος είναι το ίντερνετ πλέον, είτε μέσω email, είτε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να πούμε το email στον αέρα. Βεβαίως. Info παπάκι στο pa.gr. Αυτό είναι το email του ΘΟΠΑ. Και σε κάποιο τηλέφωνο κεντρικό. Ναι, 210-99-52-42-500. Και 550. Εκεί, υπάρχει, φορές. Εκεί υπάρχει και το προσωπικό να διευκολύνει να λύσει οποιαδήποτε απορία θέλουν οι δημότες, οι κάτοικοι, οποιοδήποτε. Έτσι αλλιώς δεν ζητάμε. Και σιγά σιγά νομίζουμε ότι και η φυσική παρουσία θα μπορέσει σιγά να την αναπτύξει. Όσο με τα πρωτόκολλα τα υγειονομικά απελευθερωνόμαστε λίγο, μπορεί ο Δημότης να έχει και μια φυσική παρουσία. Σιγά στη διάρθρωση του οργανισμού, εγώ διάβασα πάρα πολλά τμήματα. Βεβαίως. Να κάνουμε μια μικρή αναφορά, γιατί ήδη είπαμε, ας πούμε, το κομμάτι της, είπαμε το κομμάτι της βιβλιοθήκης. Που χωρίζεται σε παιδικό και ενηλίκων. Μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης γίνονται και μαθήματα ρομποτικής, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Είναι, νομίζω, ότι καλύτερο για αυτές τις ηλικίες. Και γενικά κοιτάμε να δούμε τι άλλο θα μπορέσουμε να δώσουμε στον κόσμο. Ως τμήματα θέλετε να πείτε, δηλαδή. Ως τμήματα, ναι, ναι. Γιατί εγώ μπήκα σε σελίδα του και διάβασα... Πάνω από 10 λεπτά. Βεβαίως. Έχουμε χοροδία, θεατρική ομάδα, έχουμε τμήμα κιθάρας, πιάνου, πιλάτες, φωτογραφία παραδοσιακών χωρών. Γυμναστική έχει, μπαλέτο, παίξει τμήματα ελεύθερης κολύμβησης, προπόνηση εκμάθησης ανηλίκων. Και πάντα θα κάνω λίγο χιούμορ. Εδώ διάβασα μέχρι και μασάζ, λέει, στην παραλία. Εντάξει, είναι το θεραπευτικό μασάζ. Δεν είναι το μασάζ το οποίο θα έρθει ο άλλος που ασθενεί. Απλά είναι ενός τύπου χαλαρωτικού μετά από αθλητισμό, το οποίο είναι απαραίτητο. Μάλιστα, επειδή είπατε πολλά τμήματα, κάθε χρόνο έχουμε και την ανάγκη και εκδίδουμε και ένα μικρό βιβλιαράκι για να μπορέσει ο Δημότης να έχει όλη αυτή την εικόνα. Διαδικτυακό τώρα θα είναι φέτος, μπορεί να πρωτοτυπήσουμε, θα δούμε. Τέτοιπο. Βγαίνει κάθε χρόνο να ενημερώνει ο κόσμος. Εδώ διαβάζω στις σημειώσεις μου ότι υπάρχει ηλεκτρονική σύνδεση της βιβλιοθήκης. Ναι, βεβαίως. Από εδώ και 3-4-5 χρόνια ίσως. Μπορεί δηλαδή ο Δημότης να μπει μέσα, να δει τους τίτλους που τον ενδιαφέρουν και από εκεί και πέρα να κάνει διαδικτυακά και να έρθει από τη βιβλιοθήκη με τα ραντεβού του, να πάρει το βιβλίο του και να... Για τη βιβλιοθήκη, συγγνώμη, η βιβλιοθήκη δεν έκλεισε με την πανδημία. Μέσω ραντεβού υπήρξε. Κοιτάξαμε ό,τι μπορούμε. Νομίζω ότι πρέπει να ήταν το οξυγόνο για τους δημότες. Είτε από απόσταση, γιατί θα μπορούσες να δεις τη βιβλία υπάρχει κτλ. Για να παραγγείλεις. Αυτό διαπιστώσαμε κι εμείς. Υπήρχε μεγάλη ανάγκη προς το βιβλίο και αύξηση πολύ του αναγνωστικού. Και εγώ θα πω αυτό που λέμε δια μικροφόνου. Κάνε το εμπόδιο ευκαιρία στη ζωή σου
και νομίζω ότι δόθηκε η ευκαιρία σε όλους μας λίγο πολύ πρώτα να γνωρίσουμε την τεχνολογία και δεύτερον να έρθουμε πιο κοντά με το βιβλίο. Ακριβώς. Και τώρα μου δίνεται και την πάσα να πω το εξής, ότι είχε μια πολύ ωραία ιδέα και ο δήμαρχός μας ακριβώς πριν την πανδημία, όπου φτιάξαμε πολύ μικρές βιβλιοθήκες, δηλαδή φανταστείτε πόσο είναι ένα μεγάλο, ξέρω εγώ, να σας πω τώρα επί πόσο είναι μια τηλεόραση, δηλαδή τέτοιου μεγέθους βιβλιοθήκες που τις μοιράσαμε σε ανοιχτούς χώρους του Δήμου, σε ανοιχτούς χώρους, όπου εκεί δεν ήταν δανειστική η βιβλιοθήκη, ήταν ανταλλακτική. Δηλαδή ένας έπαιρνε ένα βιβλίο που το έχει διαβάσει, το άφηνε εκεί να το πάρει ο άλλος συνδημότης και έπαιρνε εκείνο που δεν το είχε διαβάσει. Ωραία φιλοσοφία. Ήταν ανταλλακτική η βιβλιοθήκη, εξαιρετική κίνηση και ιδέα του Δημάρχου μας, η οποία δυστυχώς για ένα μικρό διάστημα, πάλι για το λόγο υγειονομικών πρωτοκόλων, ατόνισε λίγο. Τώρα ξεκινάμε σιγά σιγά και τις αναμορφώνουμε πάλι και τις εμπλουτίζουμε. Και αυτό είναι το οποίο αγκαλιάστηκε πάρα πολύ από τους δημότες. Αγκαλιάστηκε πραγματικά σε σημείο που μερικές φορές έλειπαν τα βιβλία, τα γεμίζαμε και ξανααταλλάσαμε και υπήρχε μια τεράστια κίνηση. Το περιμέναμε ούτε εμείς δηλαδή αυτό το πράγμα. Ναι. Ήταν απίστευτο. Είδατε καμιά φορά, υπάρχει γενικότερα, δεν το λέω σε προσωπικό επίπεδο, ένας δισταγμός για κάτι καινούριο που δημιουργείται και πόσο γρήγορα το αγκαλιάζει ο κόσμος. Ναι, ακριβώς. Αρκεί να είναι καλή ιδέα, να είναι έξυπνη ιδέα. Για να μην θεωρείς ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται, δεν υπάρχει δεν ενδιαφέρεται. Αν πραγματικά το προσφέρεις σε ένα ωραίο προϊόν, ο κόσμος ενδιαφέρεται. Πάντα το ψάχνει, θέλει. Αφορμή θέλει, είναι. Και να το σηκώσει από τον καναπέ, μια αφορμή θέλει. Και να πω και την κοινωνική διάσταση, κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα ακριβώς, την οικονομική. Ακριβώς. Εδώ, με αφορμή τη σκέψη που, πολύ ωραία σκέψη είχε ο Δήμαρχος, δόθηκε δυνατότητα σε ανθρώπους που δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα, ήταν και μόνοι τους, να έχουν μια συντροφιά, ένα βιβλίο. Ακριβώς. Πολύ ωραίο μήνυμα. Πολύ ωραίο μήνυμα. Να πάμε όμως λίγο παρακάτω, να πούμε το κομμάτι του αθλητισμού, πριν πούμε, να κάνω μια γρήγορη παρένθεση. Και στο μαζικό αθλητισμό έχουν γίνει βήματα, από όσο ξέρω, και θα ήθελα λίγο να μας πείτε κάποια λόγια. Και στο κομμάτι των γηπέδων, ήδη κάτι πριν έγινε μια αναφορά. Και σε ποια σημεία μπορεί ο κόσμος να αθληθεί, να επισκεφθεί. Θα σας πω, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, η έννοια του μαζικού λαϊκού αθλητισμού είναι πάρα πολύ ευρεία και θέλει και πάρα πολύ προσοχή. Στο πώς θα το απλώσεις όλο αυτό και πώς θα είναι και επιτυχημένο. Θα πρέπει δηλαδή, για να γίνω σαφής, να συνδυαστεί ο σωματιακός αθλητισμός, που και αυτόν τον έχουμε ανάγκη και τον θέλουμε και τον αγαπάμε, μαζί με τον ελεύθερο πολίτη αθλητή, ο οποίος θα έρθει, θα κάνει τις ασκήσεις του ή θα κάνει το τρέξιμό του ή θα παίξει το τένις του ή δεν ξέρω και τι άλλο θέλει να ασχοληθεί και θα φύγει. Εμείς λοιπόν έχουμε καταφέρει μέσα από τα δύο μεγάλα γήπεδα, όπως σας είπα προηγουμένως, πλήρως ανακαινισμένα ποδοσφαίρου, το Α και Β γυμναστήριο Αλίμου, μαζί με το κλειστό γυμναστήριο Αλίμου, το οποίο και αυτό έχει πλήρως ανακαινιστεί, και τα τρία αυτά που σας λέω μεγάλα γυμναστήρια έχουν ανακαινιστεί πλήρως. Μάλιστα το κλειστό μας είναι και είναι κλιματιζόμενο και που έχει πολύ μεγάλη σημασία από τώρα που μιλάμε και μέχρι τον Οκτώβριο για τους αθλητές και τους ασκούμενους εκεί. Και βέβαια έχουμε τα γήπεδα τένις, τα οποία δραστηριοποιούνται πάρα πολλοί πολίτες και κάτοικοι. Γήπεδο 5x5, στο οποίο έχουμε τις δυνατότητες να παίξουν τα παιδάκια, αλλά και σύλλογος ο οποίος δραστηριοποιείται στο... Να κάνουμε και μια αναφορά η συνεργασία των αθλητικών σωματείων με τον οργανισμό και να αναφέρουμε και κάποια σωματεία. Ναι, θέλετε να κάνουμε αναφορά στα σωματεία, ναι. Δεν υπάρχει, ναι. Εδώ τα λέμε όλα. Σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, είναι ο αθλητικός όμιλος Τραχώνων Αλίμου. Είναι σε ό,τι... θα μιλήσουμε για όλα τα αθλήματα, φαντάζομαι. Τώρα ελπίζω να μην ξεχάσουμε τώρα κάτι. Ας μας συγχωρέσει κάποιος. Απλώς εγώ θα προσθέσω ότι όποιον ξεχάσαμε, η πόρτα είναι ανοιχτή. Το στούντιο, πολύ ευχαρίστως να έρθετε όλοι μαζί. Ο Άο Καλαμακίου στο Β' Γυμναστήριο Αλίμου, ο Άρης Καλαμακίου, η Νίκη Αλίμου.
στο ποδόσφαιρο, τα οι λέοντες από εκεί και πέρα για τον μπάσκετ είναι το, η Ένωση, η Ένωση, Δίας, Ένωση Τραχώνων Δίας Αλίμου, είναι το South, Νοτιών Προαστίων, έτσι λέγεται ο σύλλογος, ένας ανερχόμενος νέος σύλλογος, και η Αλφα Αλίμου, δηλαδή αθλητική λέσχη φιλάθλων Αλίμου, Αλφα Αλίμου. Μετά σε ό,τι αφορά το τένις, έχει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι 4 σωματεία. Είναι ο ΑΣΑΘ, είναι αθλητικός σύλλογος του Κηδίδης και αυτός, ΑΣΑΘ. Αθλητικός όμιλος Καλαμακίου, αθλητικός όμιλος Καλαμακίου, αντισφαίρεσης Καλαμακίου κλπ. Τώρα κάνω μια προσπάθεια και να μην αφήσω κανένα να παίξει. Και βόλεϊ. Πάλι και υπάρχει και το ΑΠΣ Αλίμου, το βόλεϊ, ας πούμε, που είναι αθλητικός πολιτιστικός σύλλογος Αλίμου, που είναι το βόλεϊ. Ελπίζω να μην ξέχασα κανένα και να με συγχωρήσουν τώρα. Ό,τι καλύτερο στα σωματεία, όμως έχουμε και πολιτιστικούς συλλόγους. Πολλούς. Πολλούς. Εδώ μην τολμήσετε να ρωτήσετε να τα πούμε όλα, διότι είναι βέβαιο ότι θα τους αφήσουμε τους μισούς απ' έξω. Εγώ μόνο θα πω ότι... Είναι και μέλος και σκέφτομαι. Και ο κύριος αντιδήμαρχος από εδώ. Έχει πάρα πολλούς. Έχουν πάρα πολλούς. Δόξα θα... Θα την κάνετε την ερώτηση και δεν σας το έχω πει πριν. Πέρασε η πανδημία. Κάποιοι σύλλογοι, δεν ξέρω αν στην περιοχή σας, αλλά γενικά στην Ελλάδα, είναι πληροφορία από την περιφέρεια. Μου είχαν πει ότι είναι 5.000 σωματεία ανά την Ελλάδα περίπου. Κάποια κλείσανε την περίοδο της πανδημίας και κάποια δεν μπορούσαν να ανοίξουν λόγω των εξόδων και λόγω των δυσκολιών, γιατί τα περισσότερα ζουν και αναπνέουν από μικρές συνδρομές και πολύ λίγα έσοδα, ας το πούμε έτσι, από τα μέλη τους. Ο Δήμος βοήθησε, θα βοηθήσει όσο στο μέτρο του δυνατού και λόγω των συγκυριών και λόγω ενέργειας και τα λοιπά, κάποια σωματεία ή όσο είναι δυνατόν περισσότερο. Κοιτάξτε, ο Δήμος πάντα βοηθούσε τα σωματεία, ξέχωρα από το κομμάτι το πολύ δύσκολο της πανδημίας, βοηθούσε πάντα τα σωματεία, επιχορηγούσε κάποιες δράσεις τους, κατόπιν ετοιμάτων τους κτλ. Μέσα στη διάρκεια τώρα της πανδημίας υπήρξαν και κάποια ποσά τα οποία δόθηκαν από το κεντρικό κράτος και τα οποία κλήθηκαν, είχαμε τη δυνατότητα δηλαδή να αναλώσουμε κάποια τέτοια ποσά. Γι' αυτό βλέπετε ότι είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτό που λέω, γιατί καταλαβαίνω. Και τα οποία κλήθηκαν τα σωματεία και όσα από αυτά έκαναν αιτήματα ικανοποιήθηκαν. Μάλιστα. Παράλληλα, για να πούμε και αυτό, ότι δεν στεκόμαστε μόνο στο κομμάτι να επιχορηγήσουμε ένα σωματείο ασχέτως του τι θέλει να κάνει αυτό το σωματείο. Μπαίνουμε και σε μια λογική, πάντα μπαίναμε σε αυτή τη λογική, ότι το σωματείο το οποίο έχει ένα πρόγραμμα, το οποίο το καταθέτει και το οποίο κάτι θέλει να προσφέρει στον πολίτη. Το εξετάζουμε. Το εξετάζουμε. Και ανάλογα και με τις δυνατότητες δίνεται ό,τι είναι να δοθεί. Βέβαια, θέλω να συνυπολογίσετε κι εσείς που το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι οι σημερινές συγκυρίες σε ό,τι αφορά τα οικονομικά των Δήμων είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολες. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο προβληματισμός και του Δημάρχου μας σε ό,τι αφορά τις συγκυρίες. Γι' αυτό είπα στο μέτρο του δυνατού. Όχι, βοηθηθήκαν όλοι οι συλλόγοι και δεν είχαμε κλείσιμο. Δεν έχει κλείσει κανείς. Κανένα σύλλογο. Πολύ σημαντικό. Κάσου. Και γιατί προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε τώρα. Και η πολιτιστική σύλλογη και τα αθλητικά σωματεία είναι πνεύμονες για την νεολαία, για τα παιδιά, αλλά και για μεγαλύτερες ηλικίες, και στο κομμάτι των γνώσεων της ιστορίας του πολιτισμού που θα κάνουμε σε λίγο αναφορά και για την πόλη σας, αλλά και στο κομμάτι των αθλητικών δεξιοτήτων των νέων, όπως πολύ σωστά είπατε, μέσα από το camp που θα αναδείξετε νέα ταλέντα. Ελπίζουμε γιατί, να αναδείξουμε. Εγώ το εύχομαι. Εγώ το εύχομαι. Έτσι, μέσα από με αυτόν τον τρόπο μάλλον θα έλεγα ότι δυναμώνει και η φωνή και η εικόνα γενικότερα του Δήμου Αλίμου και του οργανισμού. Για να μην αδικήσουμε, με συγχωρείτε, για να μην αδικήσουμε και τους άλλους συλλόγους τώρα. Ήθελα να πω ότι υπάρχουν σύλλογοι οι οποίοι δραστηριοποιούνται αθλητικοί.
στους δημοτικούς χώρους, όμως υπάρχουν και σύλλογοι και προς τιμήν τους και αυτοί, οι οποίοι προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, αλλά προσφέρουν μέσα από ιδιωτικούς χώρους. Πολλές δηλαδή μαχητικών τεχνών, οι οποίοι όχι μόνο έχουμε πολλές, έχουμε πολλές και καλές, δηλαδή με αθλητές οι οποίοι είναι πανευρωπαϊκού επίπεδου. Και μάλιστα υπάρχει σύλλογος αυτή την ώρα που ετοιμάζει αθλητή του για την Ολυμπιάδα. Έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει να πούμε και σε αυτούς ένα μεγάλο μπράβο, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν δημοτικό χώρο, αλλά πληρώνουν, καταλαβαίνετε, χώρους προκειμένου να μπορέσουν να παράξουν το έργο αυτό. Απλά και εμείς στο πλαίσιο του σαν Δήμος να συμπαρασταθούμε, τους παρέχουμε κάποιο χώρο για κάποια επίδειξη στις καλοκαιρινές τους γιορτές, ό,τι μπορούμε να τους βοηθήσουμε, να δείξουν τη δουλειά τους, να τους χαρούν οι δικοί τους ανθρώποι. Και νομίζω και εμείς να τους χαρούμε, γιατί οπωσδήποτε όλα αυτά εδώ είναι κάτι πολύ σημαντικό. Απλά ήθελα να πω και κάτι άλλο. Βεβαίως. Ότι ειδικά οι πολιτιστικοί σύλλογοι χτυπήθηκαν πολύ από την πανδημία, ίσως πιο πολύ από τους αθλητικούς συλλόγους, γιατί οι αθλητικοί συλλόγοι ήταν και ανοιχτοί. Λίγο ο λαϊκός πολιτισμός. Ο λαϊκός πολιτισμός υπάρχει στο οργανόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού, γιατί έχω κάνει μεγάλη έρευνα πάνω σε αυτό, και το μόνο που ξέρουν είναι, χωρίς να θέλω να αδικήσω και για τον Θεό για το έργο που έχει γίνει, το κομμάτι του Λύκειου Ελληνίδων και της Ζωώρας Στράτου. Παρακάτω δεν ξέρουν τίποτε το προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και ας με κατηγορούν όσο θέλουν, γιατί είναι αλήθεια, δεν απαντάει κανείς και δεν μου απάντησε ποτέ κανείς τι με λιγενέστε. Δυστυχώς κυνηγήθηκαν πολύ. Αν δεν ήταν, ειλικρινά σας μιλώ και στους δύο, αν δεν ήταν η Δήμη σαν είδα σωτηρίας, γι' αυτό το ρωτώ κάθε φορά που απέναντι μου έχω εκπροσώπους από πολιτιστικούς οργανισμούς Δήμων, το ρωτώ διότι υπάρχει μια ευαισθησία από την πλευρά μου, έχοντας χρόνια σε συλλόγους και έχοντας κάνει και ειδική μνήμα από εκπομπές που σε όλη την Ελλάδα προσπαθήσαν να επιβιώσουν με νύχια και με δόντια και προσπαθούν να ανακάμψουν. Γι' αυτό και βλέπουμε, φαντάζομαι και εσείς, στα μέσα κοινωνικής διοκτήσεις σε όλη την Ελλάδα που ξεκινάνε εκδηλώσεις από τώρα και μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ακριβώς. Και μπράβο, και είναι και προς τιμή σας, και δεν το λέω απλώς για να το πω, ειλικρινά, γιατί πρέπει να κρατάμε τις ρίζες μας, την παράδοσή μας. Ακριβώς αυτό. Και επειδή άκουσα ότι μέσα στον οργανισμό έχετε και μαθήματα παραδοσιακών χωρών, είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να κρατάμε, και θα δώσω την πάσα τώρα, γιατί ήταν και απορία μου και θέλω από τώρα να πω συγχαρητήρια για την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά που έχει ο Δήμος, να μιλήσουμε λίγο και λίγο να το αναλύσουμε αυτό το κομμάτι και το τι έχει συμβεί και τι έχετε κάνει. Όπως έχετε και κάποια βιβλία να μας πείτε. Θα σας πω. Καταρχήν, η πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας είμαστε περήφανοι για αυτήν. Είπε και ο Κώστας προηγουμένως ότι είναι η γενέτειρα του Θοκυβίδιου άλλη μας. Και συνεπώς δεν μπορούμε να υπολοιπόμαστε ούτε σε πολιτισμικά δρόμενα, ούτε σε πολιτιστικά δρόμενα, ούτε σε οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την ανάδειξη αυτής της κληρονομίας. Υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι οι οποίοι είναι πολύ αμφιβάλλουμε και αν και οι ίδιοι οι αλημιώτες έχουν γνώση. Είχαμε κάνει μία προσπάθεια να μέσω της κυρίας, του βιβλίου της κυρίας Καζάτου, αρχαιολογικούς περιπάτους, να αναδείξουμε αυτούς τους περιπάτους, να δούμε δηλαδή, να γνωρίσουν οι αλημιώτες, μοιράστηκαν αυτά τα αντίτυπα. Αρκεί να σας πω ότι τελικά δεν ξέρεις και τι να αναφέρεις, ας πούμε, να πρωτοαναφέρεις. Είναι η κολλιάδα άκρα του Παυσανία στον Άλυμο, το τόπο στέλεσης της γιορτής των θεσμοφορείων, η μυκηναϊκή εργαστηριακή εγκατάσταση. Τα έχω σημειώσει γιατί και εγώ μπορεί κάτι να ξεχάσω και δεν το θέλω. Βέβαια. Τα προϊστορικά συγκροτήματα, αρχαίο θέατρο, ταφικά μνημεία, αρχαίο εργαστήριο κεραμικών, η αστική οδός όπου διακρίνονται ακόμα τα ίχνη των τροχών, τα αρχαία γάλματα τα οποία δυστυχώς προς ώρας είναι αποθηκευμένα, και ευχόμαστε όλοι να γίνει, να καταφέρουμε να κάνουμε ένα χώρο, ένα μουσιακό χώρο κάποια στιγμή, ώστε να εκτεθούν αυτά. Το Βυζαντινό Ναό του
12ου αιώνα των εισοδίων της Θεοτόκου, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο κτήμα Τραχώνων, που ανακαινίστηκε και είναι, που λειτουργεί πια. Δηλαδή γίνονται εκεί πέρα και θείες λειτουργίες και επισκέπτονται τον χώρο τα σχολεία μας, γίνονται επισκέψεις δηλαδή. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί λοιπόν μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία ελπίζουμε να την αναδείξουμε πάρα πολύ γρήγορα. Θα αποτελέσει ίσως και ένας λόγος όπου ο τουρίστας ερχόμενος στον Άλιμο μέσω του παραλιακού μας μετόπου να μην φύγει αμέσως, να μην πάει να επισκεφτεί μόνον τα γνωστά αρχαιολογικά. Ζητώ συγγνώμη που διακόπτω, αλλά θα σας πω το εξής. Τα τελευταία χρόνια δεν είναι το ταξίδι του ξένου τουρίστα παύλα επισκέπτη, έχει γίνει ταξίδι εμπειρίας. Και μάλιστα, για να γίνω ακόμη πιο ακριβής, σε πρόσφατο νομοσχέδιο έχει γραφτεί και θα καταδεί στη Βουλή, όπου διάβασα το προσχέδιο του νόμου και γράφεται ταξίδι εμπειρίας. Είναι διεθνώς πλέον εδώ και 3-5 χρόνια, όπου ψάχνουν οι ξένοι επισκέπτες να δουν το διαφορετικό, όχι τον ήλιο και τη θάλασσα, και, ναι, αλλά στην περιοχή. Γιατί εσείς έχετε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, έχετε δίπλα τη θάλασσα, αλλά ταυτόχρονα έχετε να αναδείξετε και την ιστορία σας. Θέλουμε λοιπόν να τα δέσουμε όλα αυτά και τώρα εν ώψη και της Αθηναϊκής Ριβιέρας που πρόκειται να ολοκληρωθεί τα επόμενα χρόνια, την οποία έχει δώσει πολύ μεγάλη σημασία ο Δήμαρχος. Και αν ευοδοθεί και το υδατοδρόμιο μας, ώστε να μπορεί ο τουρίστας να παραμείνει και να ταξιδέψει. Άλλη μια είδηση. Ναι. Δεν μπορώ να δέχω τις ειδήσεις, δηλαδή τι είναι αυτό τώρα, καταιγισμός. Αν καταφέρουμε να... Από πού θα τους φέρνετε κατευθείαν. Λοιπόν, αυτό είναι ο στόχος, ώστε και να υπάρξει και ένα οικονομικό αποτύπωμα στο Δήμο και στους επιχειρηματίες. Δηλαδή, θα κάνω λίγο χιούμορ. Από αέρος θα τα δείχνετε και μια στεριά. Θα πρέπει να έχουμε όλη την αίσθηση του συνεργασία πόστα. Και με τα και εντός ορίων ή και λίγο εκτός ορίων μεγάλες εξομοιχειακές μονάδες, γιατί αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα ας πούμε, είναι λίγο πιο μακριά από εσάς, πολύ λίγο, η Λεωφόρο Συγκρού που έχουμε μεγάλες ογκόλυφους, θα λέγαμε, στο κομμάτι του τουρισμού, όπως είναι η Χάγια, παραδείγματος χάρη, που ήρθαν, είδαν κάτι στην ελληνική πραγματικότητα και έχουν δημιουργήσει μονάδες και δημιουργούν με γνώμονα την παραλία. Εμείς όμως δεν θέλουμε να κρατήσουμε... Και όχι μόνο. Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν θέλουμε να κρατήσουμε τον τουρίστα μόνο για τις παραλίες μας, που έτσι κι αλλιώς είναι ωραίες. Δεν το συζητάμε. Θέλουμε να το κρατήσουμε, σας είπα, και για τον πολιτισμό. Τώρα, να μην μου διαφύγει βέβαια, βεβαίως, ότι μέσα στο παραλιακό μέτωπο, τα επόμενα δύο χρόνια ελπίζουμε, θα γίνει και η δημοτική μας πινακοθήκη εκεί, σε ένα πολύ όμορφο χώρο καινούριο. Και άλλη είδηση. Οπότε, εκεί θα εγκατασταθεί λοιπόν μια ικανή περιουσία του Δήμου από πίνακες, οι οποίοι έχουν προέλθει είτε από αγορά του Δήμου Αλίμου, με πρωτοβουλία πάλι θα πούμε του Δημάρχου Αλίμου. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πολιτικολογήσω, για την οποία κατηγορήθηκε πάρα πολύ αδίκως ο άνθρωπος και δεν είναι και το μόνο, και το σινεμά και πάλι και γι' αυτό κατηγορηθήκαμε ότι δεν είναι νόμιμο, είναι, δεν είναι και όλα αυτά. Εγώ θα πω, επειδή λίγο τον ξέρω, όχι τόσο πάρα πολύ, ότι είναι ένας άνθρωπος που εργάζεται, έχει όραμα, δεν με έχει πληρώσει, να ξέρετε. Εγώ με τους κυρίους πρώτη φορά είμαστε εδώ. Αλλά ειλικρινά, όταν ένας άνθρωπος δουλεύει, φαίνεται η δουλειά του και ξεφεύγει από τα όρια του Δήμου σας. Ναι. Και θα είμαστε ευτυχείς, σας λέω, να καμαρώσουμε και την πινακοθήκη εκεί και να την καμαρώσει και ο κόσμος και ο τουρίστας και ο δημότης και τα σχολεία και τη μαρίνα μας, την καινούρια, η οποία είναι ήδη, εξελίσσεται το έργο. Έχει ξεκινήσει σύντομα και η ανάπλαση της μαρίνας. Της μαρίνας Αλίμου. Εκεί μέσα λοιπόν θα είναι ενταγμένη και η Δημοτική Πινακοθήκη και θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να κρατήσουμε τον τουρίστα όχι μόνο για τη θάλασσα. Και για τη θάλασσα, αλλά όχι μόνο για τη θάλασσα.
Τι να πω, καταρχήν δεν ήξερα αυτό το κομμάτι της ιστορίας του Αλίμου. Γι' αυτό και το ζήτησα από εσάς και για να το ακούσει ο κόσμος. Προσωπικά σας είπα ότι κάθε φορά κάτι μαθαίνω. Πολύ σημαντικό. Εγώ θα δώσω μια ωραία παράμετρο εδώ. Μια συνεργασία, γιατί πρέπει τη συμμετοχή και το κίνητρο να το βάζουμε σε όλους τους συμπολίτες μας. Βάλτε μέσα και τον εμπορικό σύλλογο του Δήμου να συνεργαστείτε. Δηλαδή, είχα γράψει εγώ για τη γειτονιά μας εδώ στη Νέα Σμύρνη ότι κάθε γειτονιά έχει ένα κομμάτι, γιατί φαντάζομαι όλα δεν βρίσκονται στο ίδιο σημείο. Όχι. Άρα, μεταφέρτε αυτό που λέμε από το κέντρο στις γειτονιές την ιστορία, έχοντας διαγράψει πολύ ωραία, όπως μας είπατε πριν, μια ωραία διαδρομή. Πάλι θα πάω πίσω και θα ξανάρθω στον εμπορικό σύλλογο αμέσως. Κυνήγι θησαυρού για τα παιδιά, έτσι μαθαίνεις πιο εύκολα, ευχάριστα ψυχολογικά τα σημεία. Είναι πολύ ωραίο, πολύ ευχάριστο. Και ο εμπορικός σύλλογος, όταν σε μια περιοχή, παραδείγματος χάρη, ένα κατάστημα απλό ρούχων μπορεί να έχει το καλύτερο γλυκό της περιοχής, η ανάδειξη. Δηλαδή, λέω το όνομά μου χωρίς παρεξήγηση και δεν είναι θείος μου ο Κωνσταντινίδης, μου έχει δεσμευτεί. Μα εμείς έχουμε θείο Κωνσταντινίδη στον άλλο μεταξύ. Που δεν είναι, συγγενής, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχει τα καλύτερα γλυκά στην τάδε περιοχή, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και το σημείο αναφοράς. Οπότε γίνεται διπλή αναφορά ότι υπάρχει μια παράδοση που μπορεί να έρθει, λέω ένα παράδειγμα και έτσι για την κουβέντα, να προέρχεται από τη Μικρασία που έφτασε εκεί ο επαγγελματίας και έχει 30-40 χρόνια το καλύτερο γλυκό της περιοχής και φάνε κατόπιν να τους γλυκάνουμε τους επισκέπτες και δίνουμε και το δικαίωμα στον επαγγελματία έστω για εκείνη την μέρα, τη στιγμή να δουλέψει και δίνουμε και ένα κίνητρο στους επαγγελματίες με κάποιον τρόπο θα το βρείτε πώς της συνεργασίας. Είναι βέβαιο ότι όλα αυτά θα αφήσουν ένα οικονομικό αποτύπωμα στην πόλη εάν υπάρξει συνετή διαχείριση όλων αυτών των βέβαια, και αναδειχθούν όλα αυτά τα πράγματα. Είναι βέβαιο και μην μου ξεφύγει τώρα και ξεκινάμε σιγά σιγά και το δημοτικό σινεμά μας, το Σινεάλιμο, το οποίο είναι αυτό απάνω περιμένουμε. Στην παραλία. Αυτό περιμένουμε. Το οποίο είναι απάνω στην κάθε χρόνο αυτό περιμένουμε. Το οποίο δεν ξέρετε κάτι, τελικά τα πρώτα χρόνια προσπαθούσαμε και εμείς να το αδειχθούμε. Εδώ έχει γίνει θεσμός. Αυτό ήθελα να πω. Έχει γίνει θεσμός. Αυτό λοιπόν, Παναγιώτη, και αν πολεμήθηκε. Αυτό και αν πολεμήθηκε, δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει, και με τις καλύτερες ταινίες. Έχει παίζει κλασικές ταινίες, παιδικές ταινίες. Οι μέρες οι οποίες έχουμε δωρεάν τα παιδάκια για να μπουν με πολύ χαμηλό έτσι και αλλιώς αντίτιμο. Και το αξιοποιούμε και σαν χώρο εκθέσεως. Και έκθεση, και γίνεται και εκθέσει. Μπορεί να πει και ο είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, διοργανώνουμε και φεστιβάλ. Δηλαδή, είτε παραδοσιακών γεύσεων, είτε ένα φεστιβάλ βιβλίου, είτε διάφορα. Μπαζάρ για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Δηλαδή, βοηθάμε και είναι ένα φοβερό σημείο. Πολύ σημαντικό. Δεν μου έχετε πει όμως κάτι. Ωραία βιβλιοθήκη. Τι έχουμε ξεχάσει, ένα θέατρο. Το θεατράκι, ναι. Είναι το Στολίδι. Αυτό είναι μια θεατρική σκηνή. Εγώ δεν θέλω να το λέω θέατρο. Είναι μια θεατρική σκηνή. Κάρολος Κουν. Το Κάρολος Κουν. Στο οποίο τώρα αναγκάζομαι συνεχώς να λέω είναι εξ ολοκλήρου ανακαινισμένο. Αλλά δυστυχώς, ό,τι και να λέμε για τον Άλμο, τα τελευταία 8 χρόνια είναι εξ ολοκλήρου ανακαινισμένα τα πάντα. Εκμεταλλευτήκαμε την πανδημία σε εισαγωγικά και γίνανε εργασίες και στο θέατρο Κάρολος Κουν, στη θεατρική σκηνή. Από φώτα, από ηχεία, από τα πάντα. Παραστάσεις από ομάδες σας, από μέσα από το ομάδες σας, μέσα από... Και από ομάδες μας και από όποιον άλλον επιθυμεί να δώσει παραστάσεις. Να σας πω μόνο ένα ότι μας το ζητάνε τη θεατρική σκηνή. Ναι. Μου την έχουν ζητήσει διάφοροι σύλλογοι και ιδιωτικοί από φροντιστήρια από Νέα Σμύρνη, Αργυρούπολη, Γλυφάδα και έχω φτάσει στο σημείο ένα άλλο κλάδια. Δεν έχουν οι δήμοι τους θέατρο. Δεν ξέρω. Γίνεται από φροντιστήρες παντού όλοι ζητάνε και δυστυχώς δεν μπορούμε να σε ικανοποιήσουμε όλους. Δεν μπορούμε.
κάτι κάνετε καλά, θέλετε. Αυτό φαίνεται. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πολύ σοβαρό. Έχει γίνει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Τώρα, Κώστα, να πούμε την ευκαιρία εδώ ότι εκεί γίνεται και το ανοιχτό πανεπιστήμιο του Δημίας και συζητάμε πολιτιστικά. Και αυτό είναι φοβερό. Λοιπόν, το οποίο... Να πούμε λίγο και τι τμήματα υπάρχουν ή μαθήματα γίνονται. Έτσι, στο γενικό πλαίσιο. Ναι, για το θέατρο. Για το πανεπιστήμιο. Θα σας πω, μέσα στο θέατρο γίνονται μαθήματα, παράδειγμα, θεατρικής σπουδής που κάνουν. Αλλά, πολύ σε ό,τι αφορά το ανοιχτό πανεπιστήμιο, γίνονται διαλέξεις θεματικές. Γίνονται θεματικές διαλέξεις. Έχει φιλοξενηθεί, ενδεικτικά θα πω έτσι, ο κύριος Γεωργουσόπουλος, ο κύριος Σμαραγδής, ο κύριος Γιαρέντης, ο κύριος Δανέζης, ο κύριος Βερέμης, ο κύριος Μάνος Στεφανίδης. Έχουν φιλοξενηθεί καθηγητές οι οποίοι έχουν προσφέρει τις γνώσεις τους. Συνήθως αυτό συμβαίνει 1-2 φορές το μήνα. Γίνονται θεματικές λοιπόν, μαζεύεται ο κόσμος. Πάλι θα πω, δυστυχώς αυτή η διετία μας έφερε πολύ πίσω και σε αυτό το κομμάτι. Ξεκινάμε λοιπόν πάλι να το αναθερμάνουμε και αυτό και το ανοιχτό πανεπιστήμιο. Άρα εγώ θα πω ότι όλοι θα πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να μπαίνουν σε σελίδα του Δήμου και, ναι, και του οργανισμού του ΒΟΠΟΑ, να ενημερώνονται γιατί είστε όλοι εκπλήξεις. Τι να πω, είστε όλοι εκπλήξεις. Υπάρχει μια διαρκής ανησυχία και ένα ενδιαφέρον του Δήμαρχου για όλα αυτά τα κομμάτια και νομίζω δεν θα τελειώσει και ποτέ αυτό το ενδιαφέρον. Όσο είναι. Θα πω κάτι που είναι παράφραση της αείμνησης της Μελής Μερκούρη. Έχουμε ένα θησαυρό, τον πολιτισμό μας, στα σεντόκια. Όταν τον ανοίξουμε και τον προβάλλουμε, θα δούμε επίσης και μια κινητικότητα και από τους κατοίκους, αλλά και από τους επισκέπτες ανά τον κόσμο. Και η γεωγραφική θέση ακόμη και του Δήμου σας, γιατί μια και μιλάμε για το Δήμο Αλήπου, σας δίνει τη δυνατότητα του συγκριτικού πλεονεκτήματος σε σύγκριση ίσως με άλλους Δήμους, χωρίς να θέλω να αδικήσω κανέναν Δήμο από την Ελλάδα, να αναδείξετε την ιστορία, τον πολιτισμό, αλλά και όλη αυτή τη γενική προσπάθεια που γίνεται, είτε στο μαζικό αθλητισμό, γιατί πρόταση, παύλα ιδέα. Όσοι ξένοι επισκέπτες δεν έρχονται μόνο για 1-2 μέρες. Μπορεί να ζωθεί η δυνατότητα της άφλησης, πάνω σχάρη. Έχουμε ελεύθερους χώρους άφλησης, ναι, συγκεκριμένες ώρες. Της συνεργασίας με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, με τα σύνδεσμα ξενοδόχων Αττικής, που θα δώσει τη δυνατότητα της γνωστοποίησης αυτών των γεγονότων και των θεματικών που μπορεί κανείς να μάθει, να εκμεταλλευτεί, εντός αγωγικών το εκμεταλλευτεί, κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ένας ξένος επισκέπτης. Βεβαίως. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία η ιδέα του Δημάρχου μας και μπαίνουν σε διάφορα κεντρικά σήματα της πόλης διάφορα γλυπτά. Αλλά δίνουμε, δηλαδή, αλλάζουμε την εικόνα της πόλης. Βάλτε όμως και κάποιες ταμπελίτσες σε πολλούς δήμους. Βλέπουμε πολύ ωραία πρωτομές ή γλυπτά και απλά βλέπουμε και είτε έχει χαθεί κάποιοι οποίοι εντός αγωγικών. Σε εμάς υπάρχουν. Σε εμάς υπάρχουν κανονικά. Σε διάφορα σημεία, δηλαδή, είναι παντού η αίσθηση ότι κάτι έχει αλλάξει στον Άλυμο. Η λέξη είναι υπάρχει και η αισθητική. Ακριβώς. Και έτσι, σε αυτό ο Δήμαρχος είναι πολύ υπέρμαχος. Ξεκινάει από εκεί. Από την αισθητική. Αισθητική και ο πολιτισμός. Και να συγγνώμη κιόλας, όταν έγινε τα εγκαίνια της θεατρικής σκηνής, είχε έρθει η αείμνηση ως Μελίνα Μερκούρη και στα εγκαίνια του... Ναι, ναι. Χωρίς να το ξέρω, έκανα. Γι' αυτό, επειδή πήρα πάσα πριν από την κουβέντα σας, γι' αυτό και το αναφέρω. Είχε στα εγκαίνια. Με... Εγώ θα πω, επειδή δεν το ξέρω, θα πω ένα παράδειγμα. Στη Δουδαπέστη, οι άνθρωποι τι κάνανε. Αναπαλαιώσαν κάποια κτίρια
και τα φωτίσανε. Και το, στο τέλος το ονομάσανε το Παρίσι της, ναι. Ένα άλλο Παρίσι. Είναι πολύ κοντά στην Είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Με μία μελέτη, με μικρό κόστος, μπορούμε να αναδείξουμε κάποια κτίρια με ιστορία στο Δήμο, είτε κάποια γλυπτά μικρές γωνιές που μπορούν να δώσουν μια άλλη αισθητική. Σίγουρα. Το λέω σαν σκέψη και σαν ιδέα. Που πραγματικά τώρα και λόγω της τεχνολογίας το κόστος είναι χαμηλό. Χαμηλό. Μόνο που αυξάνει το κόστος του ρεύματος τώρα, οπότε είναι πρόβλημα. Αυτό είναι πονεμένο για όλους. Ναι. Έχουμε ξεχάσει κάτι. Εγώ θεωρώ ότι μια γενική εικόνα, καταρχήν να πω συμπερασματικά, είναι τόσο μεγάλο το μέγεθος του οργανισμού, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν εγνώριζα και μελέτησα αρκετά, που έμεινα άφωνος. Ειλικρινά δεν ήξερα το μέγεθος του οργανισμού και των δυνατοτήτων που έχετε. Κάτι όμως μου είχατε αναφέρει πριν, ότι γίνονται κάποιες γυμναστικές επιδείξεις. Βεβαίως. Και κάτι πρώτη, στο τέλος των τμήματων γίνεται μια παρουσίαση στο τέλος. Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε. Είναι αρχή μας και είναι και λογικό βέβαια να θέλουν όλοι οι μαθητές να δείξουν τι μάθανε κατά τη διάρκεια της χρονιάς, να τα καμαρώσουν οι γονείς τους, γενικά να δείξουν τη δουλειά τους. Όσο μάλλον τώρα που μείνανε 2 χρόνια, 2,5 που απαγορευόντουσαν όλα αυτά, θέλουν τώρα και αν θέλουν. Και πάντα κοιτάμε προς το τέλος να διοργανώνουμε διάφορες συναντήσεις που να φαίνεται το κάθε τμήμα τι έκανε, τι μάθανε, είτε είναι αθλητικό κομμάτι, είτε είναι πολιτιστικό, γιατί έχουμε και τμήμα κατασκευής οσμημάτων, που είναι πάρα πολύ δημιουργικό και πάρα πολύ, δηλαδή, όλοι, μα όλοι, είτε μικρά παιδιά, είτε μεγάλα παιδιά, γιατί όλοι παιδιά είμαστε, είναι λογικό και θέλουν και εμείς το ζητάμε πιο πολύ, γιατί είναι η διαφήμισή μας το κάτι το που πραγματικά γίνεται φοβερή δουλειά. Και έχουμε, τώρα έχουμε προγραμματίσει άμεσα να γίνει ένα διήμερο γυμναστικών επιδείξεων στο κλειστό μας γυμναστήριο, να δώσουμε χαρά στα παιδάκια να δείξουν στους γονείς τους, στους παππούδες, στους γιαγιάδες αυτό που μάθανε, να τα βραβεύσουμε. Τι να σου πω, και το πιο απλό, και ένα παγωτάκι να τα κεράσουμε, δηλαδή ξέρετε η χαρά του παιδιού αυτό είναι. Βέβαια, βέβαια. Και αυτό θα γίνει σε όλα τα τμήματα. Δηλαδή σε όλα τα τμήματα. Όλα τα τμήματα. Αυτό θα γίνει το Σεπτέμβρη. Όχι, δεν είναι το Σεπτέμβρη, από τώρα. Από αναλόγως, τώρα. Να δείξουν όλη τη δουλειά τους. Είναι λογικό που ήταν κλειστή τόσο καιρό να δείξουν. Και είμαστε αρρωγός σε αυτήν την περίοδο. Το θέλουμε εμείς πιο πολύ. Θα κάνω μια ερώτηση, επειδή είναι η χρονιά τέτοια. Για τα 100 χρόνια από την Κρασιατική καταστροφή, υπάρχει κάποιο σκεπτικό να γίνει κάποια εκδήλωση, κάποια ομιλία, κάποια σχετικά? Κοιτάξτε, έχουν γίνει κάποια επιμέρους έτσι, εκδηλώσεις. Όπως το είπατε, δυστυχώς πέσαμε απάνω στη πανδημία και αν θα διαπιστώσετε και σε ευρύτερο πλαίσιο, δεν έγιναν όσα είχαν προγραμματιστεί. Δηλαδή, περιορίσαμε πάρα πολύ και εμείς. Η χοροδία του. Έκαναμε μία εκδήλωση. Έκανε χοροδία. Είχαμε πολύ μεγάλες σκέψεις για όλο αυτό. Δυστυχώς, ας ελπίσουμε μέσα στην χρονιά να κλείσει όλος αυτός ο υγειονομικός καλτής. Διότι θα παρακολουθείτε ότι δίστανται η απόψη και γι' αυτό. Δύσκολα, ναι. Ναι, να δούμε πώς θα μπορέσουμε παρακάτω να πάμε με μεγαλύτερη άνεση, ας πούμε, να κάνουμε κάτι και γι' αυτό, έστω και με μια μικρή καθυστέρηση. Έγιναν πράγματα, αλλά όχι αυτά όλα τα οποία είχαμε όπως θα τα θέλαμε. Εγώ θα ευχηθώ τα καλύτερα, αλλά πριν κλείσουμε, θέλω
να επαναλάβουμε τον τρόπο επικοινωνίας με τον οργανισμό ή τους τρόπους και να ξαναθυμίσουμε πότε μπορούν να γίνουν οι εγγραφές για το ΚΑΜΠ. Θα μας πείτε. Λοιπόν, για το ΚΑΠ θα ξεκινήσουν οι εγγραφές από τις 20 Μαΐου με ημερομηνία έναρξης του καλοκαιρινού του ΚΑΠ 20 Ιουνίου. Εγώ εύχομαι να πηγείτε στα αιτήματα. Από ό,τι βλέπω είναι το μόνο σίγουρο. Από εκεί και πέρα, τρόποι επικοινωνίας με το ΘΟΠΑ είναι στα τηλέφωνα 210-9942-700 και 9942-550. Και στο email info@thopa.gr. Αλλά επίσης υπάρχει και η σελίδα του Δήμου με ξεχωριστό μέσα το Θοκίδιο Πολιτιστικό Οργανισμό που μπορείς να διαβάσεις τα πάντα. Από τηλέφωνα επικοινωνίας, από πληροφορίες ποιοι είμαστε, από τα πάντα. Και όλες τις δραστηριότητες. Να ευχηθώ τα καλύτερα, καλή και ποιοτική χρονιά, καλή λευτεριά. Ευχόμαστε σε όλους. Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να έρθετε στην εκπομπή και να παρουσιάσουμε το Θοκιβίδιο Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ήταν μεγάλη τιμή. Εσείς φίλοι μου, φίλοι της εκπομπής, μείνετε συντονισμένοι γιατί την επόμενη φορά σας έχω μία έκπληξη πηγαίνοντας σε κάποια άλλη περιοχή. Και έτσι θα ενημερώσουμε και τους φίλους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να είστε όλοι καλά, καλό σας βράδυ και προσοχή στον δρόμο.